προσπάθεια της κυβέρνησης να περάσει αθόρυβα και χωρίς κινητοποιήσεις αυτό το νομοσχέδιο που διαλύει δημόσιες δομές ψυχικής υγείας και δομές απεξάρτησης δεν πέρασε. Χιλιάδες λαού σήμερα σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται στον δρόμο για να φωνάξουν δυνατά ότι αυτό το νομοσχέδιο και να ψηφιστεί δεν θα εφαρμοστεί. Αυτό το νομοσχέδιο, εφόσον περπατήσει, θα έχει διαλυτικές καταστάσεις και στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και στον τομέα της απεξάρτησης, που είναι από τα πιο πετυχημένα προγράμματα παγκόσμια, τα προγράμματα που εφαρμόζει το ΚΕΘΕΑ και άλλοι δημόσιοι φορείς. Λέμε στην κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι 30 χρόνια μετά απέδειξε ζωή ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να σταθούν οι άνθρωποι που έχουν ψυχικά προβλήματα και οι οικογένειες που έχουν ζητήματα με τις εξαρτήσεις είναι η στήριξη ενός δημόσιου δωρεάν συστήματος υγείας ολοκληρωμένου. Σε αυτό το νομοσχέδιο που έχει και τις τροπολογίες για τη δυνατότητα ιδιώτες γιατροί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα νοσοκομεία, δείχνει τις προθέσεις της κυβέρνησης για να τα διαλύσει, για να τα κάνει τα νοσοκομεία περίπτερα. Εμείς λέμε ότι οι μαχόμενοι υγειονομικοί δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί να γίνει ο πόνος και το πρόβλημα των ασθενών μας αντικείμενο κερδοφορίας και πλουτισμού. Όλοι στο δρόμο, αυτό το νομοσχέδιο να το κάνουμε κουρελόχαρτο εφόσον ψηφιστεί. Η κυβέρνηση έχει φέρει ένα νομοσχέδιο σε διαβούλευση και ενώ έχει εισπράξει το σύνολο της κατακραυγής από όλους τους επιστημονικούς φορείς, τους συλλογικούς φορείς της χώρας, από τους ίδιους τους θεραπευόμενους στο κέντρο απεξάρτησης και τις οικογένειές τους, επιμένει σε αυτό το νομοσχέδιο που το έχουμε χαρακτηρίσει όλοι μας επικίνδυνο και διαλυτικό και το φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή. Αυτό το νομοσχέδιο επί της ουσίας, για να συνεννοηθούμε, κλείνει ό,τι έχει απομείνει από δημόσια και δωρεάν υπηρεσία ψυχικής υγείας και απεξάρτησης στη χώρα και ανοίγει διάπλατα τις πόρτες για την είσοδο ιδιωτών, δηλαδή για να γίνει το ανθρώπινο πόνο εμπόρευμα. Εμείς έχουμε τονίσει από την πρώτη στιγμή ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα. Δεν το κάνει για να κάνει καλό στον χώρο της ψυχικής υγείας. Αν ήθελε να λύσει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, θα τα στελέχωνε και θα τα χρηματοδοτούσε. Και επίσης, αν ήθελε να λύσει τη δικτύωση των προγραμμάτων, θα ερχότανε να ζητήσει τη γνώμη των φορέων που έχουν χρόνια εμπειρίας κλινικής στην απεξάρτηση και την ψυχική υγεία στη χώρα. Αντίθετα, προχωράει σε μία ρύθμιση η οποία διαλύει, κλείνει τα προγράμματα και το κυριότερο απ' όλα κάνει την αρχή στο ξύλωμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, βγάζοντας απ' έξω όλες τις υπηρεσίες της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης. Πρέπει ακόμα και σήμερα, το λέμε, το νομοσχέδιο αυτό να αποσυρθεί, να μην ψηφιστεί στη Βουλή και να διεκδικήσουμε όλοι μαζί με την τοπική κοινωνία τη στελέχωση και τη χρηματοδότηση αυτών των υπηρεσιών. Η κυβέρνηση, ενώ συνεχίζει το καταστροφικό της έργο στα δημόσια νοσοκομεία, αυτή τη στιγμή και το ίδιο το Βενιζέλιο έκλεισε χθες και η αιματολογική κλινική, 1.000 ασθενείς χωρίς ραντεβού. Εμείς προσωπικά, σαν συνταξιούχοι, δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να διαλύσει ούτε την ψυχική υγεία, ούτε και τα δημόσια νοσοκομεία. Καταγγέλουμε αυτή την πολιτική που είναι αποτέλεσμα της συνύπαρξης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι' αυτό λοιπόν εμείς σαν συνταξιούχοι λοιπόν συμπαραστεκόμαστε εδώ, θα είμαστε στο πλευρό των οικονομικών, θα είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων για την υπεράσπιση όχι μόνο της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης αλλά γενικά όλου του δημόσιου συστήματος υγείας.